κοιτάς το monitor μέσα. Τώρα θα πω για... Μην κοιτάς το... Κοιτάει το monitor. Κυρίες και κύριοι, κοντά μου, ο Μαρίνος Κόνσολος. Γεια σου, Μαρίνο, τι κάνεις. Καλά, εσύ. Μαρίνο. Α, εδώ θα κάτσω. Πού θες, εδώ τους βάζουμε συνήθως. Είχε σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Μπορείς να περάσεις και στις αγκαλιές. Εδώ περιμένουνε με χαρά. Μπορούμε να αλλάξουμε θέση. Είναι το καλό σου προφίλ από εδώ. Η μάνα μου είπε ότι αυτό είναι το καλό μου το προφίλ. Άμα το έχει πει η μάνα σου, θα ήθελα να αλλάξω. Έλα, πω πω τον γελίο τον τύπο. Πω πω τον γελίο τον τύπο. Εντάξει, εντάξει. Μαμά. Εντάξει. Ναι, χαρι... μπράβο. Τι να σας πω και εσάς, τι τραβάστε. Βέβαια, τώρα λέει. Είναι εδώ, έχει, δεν την έχει φέρει εδώ. Μιλάω και με πάνω, δεν την έχει φέρει εδώ ότι όπου πηγαίνει. Περίμενα, όχι. Απλά έτυχε τώρα. Έτυχε, έτυχε. Θα πω την ιστορία. Εδώ για την κολλητή μου έκατσα. Ευχαριστώ, μωρό μου. Έχει εκεί πριν στο κοινό, από ό,τι ξέρω. Βέβαια, πάντα. Απλά επειδή η μητέρα του ήταν εδώ και θα φύγει. Θα φύγει, ήρθε. Θα φύγει. Θα φύγει. Θα φύγει. Φτάνει, γι' αυτό και ήρθε καλεσμένος. Μου είπε ότι βόλευε πάρα πολύ στον δρόμο και αεροδρόμιο και μου λέει είσαι πολύ τυχερός. Να τον χαίρεστε, να τον χαίρεστε. Να με χαίρεσαι. Γενικά η σχέση με τη μαμά σου είναι... Είναι πάρα πολύ καλή. Το πάρα πολύ καλή δεν ξέρω, θα το ρωτούσα αυτό. Έχεις το κινητό σου επάνω σου. Εγώ θα τρελαθώ με τον Μαρίνο. Παιδιά, το... και δεν ξέχνεις πουθενά ότι θα είσαι. Sorry. Και είναι λέει η μαμά του από εκεί. Αγάπη μου, άλλαξε θέση. Δεν είναι τελικά ωραία. Ποιος είναι, παιδί μου? Μισό λεπτάκι. Α, θα απαντήσεις κιόλας. Έλα. Έλα, λέει. Είμαι σε μια εκπομπή, ας πάρουμε τώρα. Δεν το πιστεύει άνθρωπο. Έλα. Sorry, Νικόλα μου, sorry. Όχι ρε, να είσαι καλά, ρε, μωρό. Συγγνώμη. Όχι ρε, δεν θέλω να αγχώνεσαι. Ποιος ήταν? Μπορείς να συνεχίσεις. Δεν μπορώ πια. Κόπηκα. Εντάξει. Ποιος ήτανε? Δεν θα ήθελα να σου αποκαλύψω. Θα για ποιο μετά. Λόγο μετά. Α, οκ. Άμα που δείξε θα το πω εγώ, το ξέρετε. Εγώ μεταφέρω φήμες, είμαι ο καλύτερος. Για τη σχέση με τη μαμά, ενώ η σχέση είναι με τη μαμά σου, ρε παιδί μου, την εμπιστεύεσαι 100%. 100%. Είναι. 180% είναι... γιατί δεν επανεβαίνουν τα μάτια. Είναι σχεδόν μαμάκια. Την αγαπώ πάρα πολύ τη μάνα μου. Την αγαπά την μάνα. Άρα πάρα δηλαδή πολύ. Οι κοπέλες τα περνάνε μαύρα. Γιατί? Όχι. Γιατί άμα η μάνα είναι πάνω ψηλά στο βάθρο, δεν πέφτει, δηλαδή. Τα έχω διαχωρίσει, Νικόλα μου. Τα έχω αφήσει κάποια πράγματα, τα έχω αφήσει δικά μου, κάποια άλλα σε συνέργεια με τη μαμά μου. Ψέματα είναι όλα αυτά που λες. Απλά σε αφήνουμε να βάλεις τελεία. Όχι, αλήθεια είναι. Πώς γίνεται. Άρα δηλαδή οι ψυχολόγοι θα κλείσουν τα γραφεία τους. Τρέχουμε όλοι και λέμε έχουμε θέμα με τη μαμά μας. Εγώ δηλαδή... δεν έχω κανένα θέμα. Όχι, εσύ δεν είσαι. Τις κοπέλες που θα τρέχουν, τους καημένες. Εσύ σε μια χαρά οι άλλες θα τρέχουν. Μέχρι τις 8 μέρες είναι εντάξει. Μετά. Είναι μια χαρά. Τη τσεκάρι. Μοιράζεστε ενότητα. Όχι πάντα. Όχι πάντα. Όχι. Ό,τι μπράβο, θέλω καλά τσεκάρι, κάνει. Θα το τσεκάρι. Μπράβο, μπράβο. Να παίρνει μόνο την ευθύνη. Ναι. Μάλιστα. Είσαι ζηλιαρής. Είμαι, ναι. Σαν είμαι, αυτό, αλλά άμα μου δώσεις δικαίωμα να ζηλέψω. Δεν είμαι... Όχι εσύ προσωπικά. Ναι, ναι, ναι. Τι εννοείς δικαίωμα. Πάτε και σε ζηλεύω. Ευχαριστώ. Τι εννοείς δικαίωμα, εννοώ κάτι πολύ. Γιατί. Ναι, κάποιο... παιδί μου, θα δω κάτι και θα ζηλέψω. Δεν ζηλεύω έτσι, τι, γιατί τι? Μου κατέβηκε ένα. Πες μας κάτι να καταλάβουμε. Ζηλεύεις με το κλικ ή ζηλεύεις με το κομμάτι του κοντράδε, ένα μήνυμα, ας πούμε, ή ένα φλερτ ή ένα. Γιατί εκεί πέρα ζηλεύουμε όλοι. Δεν έχει να κάνει. Δε, εμένα με τρελαίνουν τα κρυφά. Ό,τι γίνεται στα κρυφά που και μπορεί να είναι το τίποτα. Εμένα με τρελαίνει αυτό. Δεν το θέλω. Θέλω ό,τι γίνεται να γίνεται φανερά. Τι ζώδιο είσαι, Μαρινό? Είμαι Λέοντα. Και γιατί το λες με ύφο? Είμαι Λέοντας. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το ζώδιο μου. Και οροσκόπο Λέοντα. Και πρόσφατα που μου βγάλανε και τον αστρολογικό μου χάρτη, ναι. Όλοι οι πλανήτες είναι στο Λέοντα σχεδόν. Θα μας δείρεις, γιατί κάθε τσεκάρι και έτσι δηλαδή είμαι και Λέοντα. Και εγώ είμαι Παρθένος. Με οροσκόπο κρυό. Δεν είμαι ωραίος. Ωραιότατο. Δες τι ωραία με έφερε εδώ πέρα, κάνω το για την παρέα. Τι εννοεί. στο Έλα στη θέση μου παίζει ένα πλουσιόπεδο. Και διάβασε έτσι με στεναχώρια ότι είσαι στο νοσοκομείο. Είσαι καλά. Τώρα είμαι, ναι. Τώρα που μιλάμε, είσαι καλά, θα γίνεις κάθε... καλά, υπάρχει αγωνία. Τώρα δεν είμαι καλά. Χθες μπήκα. Μπήκες χθες. Ναι, έπεσα από τα σκαλιά και. Ατσούμπαλο στο κεφάλι. Όχι, λες, δεν μπορεί. Όχι, με σπρώξανε. Ναι. Ποια, οικονομάκου. Ο Μάνος Ιωάννου. Τον αλήτη, σαν δεν τρέπεται. Γιατί σε έσπρωξε. Κατά λάθο. Κατά λάθο, στο νοσοκομείο κατέληξε. Τώρα κατά λάθο. Αυτό θα πάει και του χρόνου. Το πιο πιθανόν. Δεν ξέρω, δεν μας έχει γίνει ακόμα επίσημη πρόταση. Εσύ θα πας αν πάει? Τι σκέφτεσαι? Εντάξει. Θα ήθελα πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια. Φτάνει να γίνεται ωραία δουλειά. Και να γίνει ωραία δουλειά, να είναι η εξέλιξη του ρόλου σου. Αυτό είναι σε ωραία δουλειά. Επειδή γενικότερα ρε, ωραία. Κοίτα, είναι μια ωραία δουλειά. Είναι μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και είμαστε 3 χρόνια μια πάρα πολύ αγαπημένη ομάδα. Για μένα αυτό είναι το πιο βασικό. Θέλω ναι, πάρα ναι, πολύ. Ναι, 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 ναι.
Δεν είναι αυτονόητο, παιδιά, δεν είναι αυτονόητο. Όχι, καθόλου αυτονόητο δεν καθόλου, είναι. Καθόλου. Και εδώ πέρα είστε ωραία ομάδα, ξέρω είναι και με την Αθηνά. Πολύ, δηλαδή είναι από τις λίγες δουλειές που μπήκα και νιώθω ότι φεύγω από το σπίτι μου το πρωί και πάω στο άλλο μου σπίτι. Πες μου κάτι, δεν κάνεις θέατρο. Όχι. Από επιλογή δεν κάνω θέατρο. Γιατί? Θα σου πω, γιατί όταν έκανα θέατρο στην Κύπρο όταν ήμουνα και έκανα παραλληλά και σειρά και θέατρο, είχα φτάσει σε ένα σημείο να δουλεύω 20 ώρες τη μέρα. Ωραία, και αυτό δεν ήταν καθόλου παραγωγικό, ούτε... Γιατί επιλέγεις όμως την τηλεόραση όχι το θέατρο? Είναι οικονομικοί οι λόγοι? Όχι, επιλέγω την τηλεόραση γιατί με την τηλεόραση ξεκίνησα τώρα. Το θεωρώ, θέλω να τελειώσει αυτό που κάνω. Ναι, ρε παιδί μου, ενώ είπες ναι στο «Έλα στη θέση μου», έκανες σύριαλ πριν, Μπρούσκο δεν έκανες? Ναι. To the Brusco One, έκανες Μπρούσκο, μετά σου έγινε αυτή η πρόταση, ενώ γιατί δεν σκέφτηκες ότι ωραία, τώρα να περάσω και στο θέατρο σιγά σιγά στην Αθήνα? Γιατί θα σου πω, όταν ήμουν στον Μπρούσκο και έκανα και θέατρο, δεν έβγαιναν οι ώρες. Δηλαδή, με το γύρισμα δεν βγαίνουν οι ώρες. Έδινα το 50% στη σειρά και το 50% στο θέατρο. Τώρα που ξεκίνησα το «Έλα στη θέση μου» και δεν κάνω θέατρο, δίνω το 100% στη σειρά, που είναι και υπέροχο αυτό το πράγμα. Εγώ θαυμάζω τους ανθρώπους που παθιάζονται τόσο πολύ με τη δουλειά τους. Βέβαια. Και θέλω όταν κάνω θέατρο να είμαι εκεί. Να έχεις το χρόνο σου. Ναι. Ελεύθερο χρόνο έχεις? Από το απόγευμα και μετά και τα Σαββατοκύριακά σου είναι free? Είναι free τα Σαββατοκύριακά, αλλά εγώ την περισσότερη δουλειά θεωρώ ότι την κάνω στο σπίτι. Δηλαδή, διάβασμα είναι. Είναι η προετοιμασία για μένα η δουλειά μου. Δεν είναι το να πάω στο σετ και να πω τα λόγια μου. Δεν κάνεις κάτι ενώ στον κενό σου χρόνο? Δεν φροντίζεις τον εαυτό σου με αυτό το κομμάτι? Εννοείς να κάνεις κάτι που σου αρέσει, κάτι ενώ χαλαρό, να φύγεις ένα διήμερο αφού το έχεις? Μου αρέσει η μοναχικότητα, Νικόλα μου. Λιοντάρι, παιδάκι μου, λιοντάρι. Κατάλαβες, στη σπηλιά του. Στη σπηλιά του το λιοντάρι, τι να κάνει. Με πνέει πάρα πολύ, με ανανεώνει, με φορτίζει. Δεν είσαι δηλαδή τις σχέσεις? Δεν ψήνεσαι? Θες να είσαι εκεί πέρα να έχεις χρόνο δηλαδή? Δεν είμαι τις σχέσεις, όχι. Δεν σ' αρέσει? Όχι, δεν είμαι. Λιοντάρι είμαι με τη συντροφικότητα. Και σηκώνονται κάποιοι. Να είστε καλά, γεια σα. Πήραμε την πληροφορία. Είμαι τη συντροφικότητα, δεν είμαι τη σχέση. Φιλικά. Εννοείς να μαζεύεσαι με την παρέα σου. Με όλους. Φαντάζομαι. Με όλους και γελάει περίεργα, παιδιά. Το παιδί πάει καλά. Κοίτα. Συντροφικότητα με όλους. Όχι, με όρους. Α, με όρους χειρότερα. Με νόμιζα με όλους καλύτερα. Αλλά με... Τι όρους? Τώρα... δεν είμαστε και μαζί, να ξέρει. Μην βάλει τα κλάματα. Είναι περίεργη κατάσταση. Θέλω προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή. Είναι η δουλειά σου. Είναι η δουλειά μου. Το πόσο είσαι? 18. Σε περνάω 2 χρόνια, διανόητο. Α, το ξέρα. Το ξέρα. Υπάρχει κάτι έκτακτο. Λοιπόν, η Αθηνά Οικονομάκου, που την αγαπάς τόσο πολύ, σε προκάλεσε να βγεις με μαγιό. Προκαλώ την Αθηνά Οικονομάκου. Μαγιό, δεν είχα τώρα κάτι πρόχειρο στην καρταλόμπ. Δεν τα έχει κατεβάσει τα καλοκαιρινά της. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα εγώ, για να κάνω τη χάρη. Όχι, το κάνετε αυτό στο παιδί αυτό. Να κάνω τη χάρη στην Αθηνούλα μου. Εγώ θα του το κάνω λίγο μαγιό. Έλα. Συγγνώμη, σήκω λίγο. Με τα ρούχα του πάνω. Για να το φορέσω αυτό. Για να φορέσω αυτό. Έλα, μόνο αυτό, μόνο αυτό. Χρεώνω 500 ευρώ. Σε ποιον? Στην Αθηνά. Σε όποιον. Στην Αθηνά. Θα στα δώσει ο Λόβε. 500 ευρώ. Έλα, έλα, θα το βάλει τώρα που το προκάλεσε. Θα το βάλω μαζί με μουσική, Νίκο. Θα το βάλεις αγόρι. Θύμησέ με να προκαλέσω την Αθηνά. Όχι, όχι, δεν θα προλάβεις, γιατί θα κλείσω μόλις το βάλεις. Βάλει μια κάτι, παίξει του κάτι, δεν ξέρω τι. Εντάξει. Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Όχι. Λάκα μου. Πάρα πολύ ωραίο και το χρώμα το ριγέ ταιριάζει. Αφιερωμένο στην Αθηνά Οικονομάκου. Χάλια δεν είναι. Όχι. Πρασινάκι άμα ήταν αυτό. Όχι, είσαι ωραίος. Και στέκεσαι κιόλας. Έχεις κάνει γυμναστήρια κι εσύ, γι' αυτό στέκεσαι έτσι. Ποιανού είναι αυτό? Της Ματίνας. Δικό σου είναι το θες δηλαδή? Στο χαρίζω. Γιατί τέτοια είναι ψυχάρα. Κυρίες και κύριοι, είναι ο Μαρίνος Κόνσολος. Ευχαριστώ. Μετά από όλα αυτά που μας είπε, είμαι Λέων με Λέων και δεν θέλω ξαφνικά, ρίγε. Δεν θα κάτσουμε άλλες 3 ώρες. Αυτό, ναι, θα κλείσω και θα κάτσουμε. 3 ώρες πήγα να πω, να βλάκα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε εσάς, καλό μεσημέρι και σε εσάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι θα κλείσουμε. Έτσι θα κλείσουμε. Θέλω να προκαλέσω όμως την Αθηνά Οικονομάκου. Σε εκείνα, προκαλώ. Προκαλώ. Την Αθηνά Οικονομάκου και την Ευαγγελία Σιλιοπούλου να έρθουν εδώ με μαγιό και να παίξουν λασκομαχίες. Να είστε καλά! Καλό μεσημεράκι με την ευχή αυτή και καλό απόγευμα, Αλκατράς! Τέλειο, θα το κάνω.